Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Διαθετικές ειδήσεις είπες, Θετικά το διαβάζω, διότι εδώ έχουμε την είδηση ότι θα υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν οδοντιατρικής φροντίδας για 900.000 παιδιά δημοτικού μέσω του ΕΟΠΗ, όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Για δώστε μας λίγο, γιατί παλιότερα λέγαμε ότι τα δόντια είναι μια πολυτέλεια. Ενώ είναι νομίζω ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει κανείς να προσέχει, ιδιαίτερα και στα παιδιά έτσι που μεγαλώνουν. Πολύ σωστά, και νομίζω ότι δυστυχώς αυτή ήταν η προσέγγιση που αναγκαστικά επικράτησε και τα πιο δύσκολα προηγούμενα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δαπάνη των νοικοκυριών για οδοντιατρικές υπηρεσίες μειώθηκε στο 70%. Οδοντιατρικές υπηρεσίες που κατά βάση παρέχονταν από τον ιδιωτικό τομέα. Πόσο έπεσε η δαπάνη? 70%. Η μηνιαία δαπάνη από κάπου 46 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό έπεσε στο 13, 15 κάπου εκεί ευρώ. Άρα είναι πολύ σημαντική, πολύ μεγάλη αυτή η μείωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι ανάγκες. Μειώθηκε η δαπάνη των νοικοκυριών. Οι ανάγκες προφανώς παρέμειναν. Λοιπόν, αυτή ήταν μια μεγάλη έλλειψη που είχαμε ως σύστημα υγείας, διότι είναι γεγονός ότι στις δημόσιες δομές είναι πολύ μικρό το κομμάτι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, αυτό δημιούργησε πρόβλημα και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες, στους οδοντιάτρους δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν πολλά χρήματα. Εκεί στηρίζονταν, είναι ιδιωτικός τομέας. Οι άνθρωποι που ήταν έξω, εκεί στηρίζονταν, η δουλειά τους ήταν, σπούδασαν τόσα χρόνια για να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι πανάκριβα τα μηχανήματα που έχουν αγοράσει. Και το λέω γιατί έχω φίλους οδοντιάτρους, έχουν πανάκριβα μηχανήματα, έχασαν τη δουλειά τους. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα κομμάτι. Το ένα που μας είπατε εσείς για τη δαπάνη την οδοντιατρική, και το άλλο κομμάτι για τους επαγγελματίες. Θα σας ρωτήσω και για το άλλο κομμάτι για τους επαγγελματίες. Λοιπόν, πολύ σωστά. Το βασικό είναι ότι πάμε να καλύψουμε, πρώτη φορά, μέσω του ΕΟΠΗ, την οδοντιατρική φροντίδα προληπτικά, με ένα καλό προληπτικό πακέτο για όλα τα παιδιά του Δημοτικού. Ασφαλισμένο και ανασφάλιση των οικογενειών, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με μια διαδικασία εύκολη και απλή, ο γονιός μπαίνει, πληκτρολογεί το ΆΜΚΑ του παιδιού σε ειδική πλατφόρμα που θα είναι στον αέρα από τον ΕΟΠΗ τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός που εκτυπώνεται σε μορφή ενός βάουτσερ, ενός κουπονιού. Και με αυτό πηγαίνει στον οδοντίατρο, τον ελεύθερο επαγγελματία, και ανάλογα στο βάουτσερ αυτό περιγράφονται οι εργασίες. Είναι τρεις ηλικιακές ομάδες, από τα 6 έως τα 12 χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Τα μικρότερα παιδιά θα προβλέπετε διαδικασίες φθορίωσης και σύλλανς κάποιων προληπτικών εμφράξεων. Είναι πολύ σημαντική προληπτική παρέμβαση αυτή. Η μέση ηλικιακή κατηγορία που θα έχει υπηρεσίες φθορίωσης και καθαρισμού. Και η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα των παιδιών 11 έως 12 ετών, που εκεί αρχίζουν να βγαίνουν και κάποια μικροπροβλήματα και με κάποια σφραγίσματα, τα οποία και αυτά έως δύο τέτοια θα καλύπτονται. Πλήρως δηλαδή. Μέχρι δύο σφραγίσματα θα καλύπτονται. Ούτως ή άλλως τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι εκεί είναι. Δηλαδή, ακόμη και ένα παιδί με κακή εικόνα, να το πω έτσι, με κακή στοματική υγεία, μέχρι εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί μπήκε το όριο μέχρι 12 ετών, κύριε Βαρδαρέ? Το όριο μπήκε διότι η παρέμβαση θέλαμε να είναι για τα παιδιά και γιατί είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Και αποφασίσαμε να καλύψουμε. Ότι ξεκινήσατε έτσι, αλλά ότι θα επεκταθεί και θα καλύψετε. Ο στόχος είναι να καλύψουμε και τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Γιατί ξέρετε ότι μετά έχουμε και άλλα θέματα με τα παιδιά. Αρχίζουν οι ορθοδοντικές και όλα αυτά. Σωστό. Τα οποία αυτό είναι επίσης σωστό. Είναι σοβαρά και όλα τα παιδιά που λέμε κάνουν ορθοδοντική. Και είναι πανάκριβα. Και πανάκριβα, και ομολογώ ότι και οι δυνατότητες του δημόσιου συστήματος είναι περιορισμένες. Υπάρχει το Οδοντιατρικό Κέντρο Υγείας στη Λένορμαν, ένα πρότυπο οδοντιατρικό κέντρο, το οποίο έχει περιορισμένες βέβαια δυνατότητες. Κύριε Βαρδαρέ, μέχρι να φτάσουμε εκεί, θα μας το ξαναπείτε, μέχρι να φτάσουμε εκεί. Ωραία, πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι με το βάουτσερ στον οδοντίατρο, του δίνουν το βάουτσερ, κάνει την εργασία ο οδοντίατρος. Αυτός ο άνθρωπος που κάνει την εργασία, πότε θα πληρωθεί για αυτή την εργασία που προσφέρει? Αυτό ο άνθρωπο γίνεται. Δεν θα πάει στι καλένδε και αυτό. Όχι, και θα πάει στι καλένδε. Ούτω ή άλλω είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι του προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ. Τα χρήματα αυτά προέκυψαν από μια ανακατανομή στο προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ. Είναι 40 εκατομμύρια ετήσια δαπάνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ημερομηνία λήξη. Κάθε χρόνο αυτό είναι το μαξιλαράκι μα. Με αυτό ξεκινάμε και θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά εκεί που χτίζουμε να το διευρύνουμε. Αυτό ο άνθρωπο σε ένα διάστημα 40 ημερών, αυτός είναι ο στόχος, θα έχει αποπληρωθεί για τις υποβολές που θα έχει κάνει. Το λέω το 40 για να είμαι ρεαλιστής. Η προσδοκία είναι να πάμε και πιο γρήγορα, αν αποφύγουμε λίγο τα έντυπα, τα έγγραφα, και γίνεται ηλεκτρονικά η όλη διαδικασία. Επειδή είμαστε στη τελική διαπραγμάτευση με το ΕΟΠΗ για τα τεχνικά σημεία, ας μείνουμε το 40 μέρες ότι θα είναι το ανώτερο και ελπίζω ότι θα πάμε και πολύ πιο σύντομα. Άρα, δηλαδή, μας λέτε ότι 40 μέρες απειρώνεται ο οδοντίατρη, μας λέτε ότι αυτό το πράγμα δεν ήρθε για να φύγει μια φορά και τέλος, ήρθε για να γίνεται κάθε χρόνο.
Άρα δηλαδή το παιδί που εξετάζεται στην πρώτη δημοτικού την επόμενη χρονιά θα επανεξεταστεί, έχει δικαίωμα επανεξέτασης? Βεβαίως, κάθε χρόνο ένα παιδί, είναι μοναδικός ο κωδικός ΑΝΑΑΜΚΑ παιδιού, κάθε χρόνο έχει τη δυνατότητα να έχει μία επίσκεψη σε ελεύθερο επαγγελματία, οδοντίατρο. Ετήσιος έλεγχος και ετήσιες προληπτικές παρεμβάσεις. Εμείς οι εκτιμήσεις και των ειδικών που έχουν ασχοληθεί σε αυτήν την ιστορία, επίσης είναι σημαντική η συμβολή της ίδιας Ομοσπονδίας, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, στις συζητήσεις, διότι και αυτοί νομίζω πέρα από την αναγκαιότητα της παρέμβασης για το σχολικό πληθυσμό, αξιολογούν ότι και τα μέλη τους έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις οικονομικές δυσκολίες. Είναι μια πολύ καλή έτσι, αφετηρία και για τους νέους οδοντιάτρους, νομίζω να βοηθηθούν σημαντικά και να παρέχουν και ουσιαστικές υπηρεσίες. Με την κρίση σταματήσαμε να προσέχουμε και τη στοματική υγιεινή. Ήτανε αυτό, είχε καταγραφεί. Ξεκινάει από αυτά που θεωρήσει λιγότερο απαραίτητα. Αν και είναι, κρίσιμο στοιχείο στη συνολική υγεία, η στοματική υγεία. Λοιπόν, κύριε Βαρδαρέα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να έρχεστε να μας δίνετε θετικές ειδήσεις. Για μας από κάπου να ξεκινήσουμε τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα στην Ακρόπολη.